Τι συμβαίνει μεταξύ Σοφίας και Κεχαγιάς? Ένα φλερτ παύλα αρχές έρωτα που νομίζω ότι το αρσενικό, ο Δημήτρης, είναι ερωτευμένος και το θηλυκό, η Σοφία, τον συμπαθεί και κατά τα άλλα τον χειρίζεται. Πάντως εκείνη εξομολογήθηκε ότι ναι, μπορεί και να είμαι ερωτευμένη. Αυτό το μπορεί. Αυτά εγώ τα ακούω, βέρεσε. Είδαμε και εσάς όμως να τη ρωτάτε, αν άφησε κάποια σχέση για να μπει στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε? Δεν ξέρω τίποτα. Απλά, επειδή την συνάντησα πριν μπει, γιατί όλους τους Αθηναίους τους συνάντησα, τα παιδιά από την επαρχία τα συνάντησα, από την περιφέρεια. Δύσκολο μου φαίνεται να μην είχε κάποια σχέση, εκτός και αν την πετύχαμε στο χωρισμό της και αυτά και τα λοιπά. Το είπα φυσιολογικά. Σκείτε με και ένα πρωτοφανές ξέσπασμα της Άννας Μαρίας. Μάλιστα εκείνη είπε ότι εγώ θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω. Πώς τελικά μεταπίστηκε? Δύο-τρεις έχουν πει ότι θα φύγουν. Έχω απαντήσει στην παραγωγή, μου λένε θα φύγουν, είναι επικίνδυνο. Λέω, αυτός που λέει ότι θα φύγει, όταν τελειώσει η εκπομπή, θα πρέπει να τον πείσουμε να φύγει από το σπίτι. Την Άννα Μαρία από το σπίτι θα την πάρουμε όταν τελειώσει η εκπομπή. Δεν εννοώ αν θα είναι νικήτρια. Πες ότι έχουμε τους πέντε στο τέλος, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Και τελειώσει. Θα αρνείται να φύγει, όχι ως ιδρυματισμός. Ως κάνει αυτό και της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και οπότε θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο της νάρκωσης. Αυτοί που θα αποκολληθούν από το σπίτι, θα αποκολληθούν για τις μεθόδους μια ήπια νάρκωση. Τι Άννα Μαρία είναι ένας ρόλος? Καρακτερή είναι και μάλιστα είναι συγγραφέας ο οποίος ακόμα αυτόν τον εγκέφαλο του συγγραφέα δεν τον έχουμε βρει. Δηλαδή έχω δει διάφορες ιστογραφίες μεγάλων συγγραφέων. Τούτο εδώ δεν παίζεται. Δηλαδή είναι ένα ντουέτο. Το έλεγα αυτό για το ντουέτο του Μπέντζη και της Άννας Μαρίας. Δηλαδή άμα τους δεις σαν ντουέτο, το στυλ του ενός, το στυλ του άλλου που είναι ατέριαστοι. Και αυτά που κάνουν, λέω, ποιος εφάνταστος συγγραφέας θα μπορούσε να εφεύρει αυτούς τους δύο ανθρώπους? Μάθημα για συγγραφείς, να την παρακολουθήσουν, αλλά με μοναδικά στοιχεία. Δηλαδή, ενώ έχει, σε μερικά πράγματα έχει μια τάση να μιμηθεί λίγο την Αλίκη, είναι ένα δικό της πράγμα που δεν έχει το θεό της, δεν έχει όρια, δεν έχει... Δεν ξέρεις πού πατάει και πού πηγαίνει. Είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Δηλαδή, όσο μπορεί να μου ενοχλεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, άλλο τόσο και νομίζω όλου του κόσμου λατρεύει αυτή τη συμπεριφορά και θέλει να την παρακολουθήσει. Δηλαδή, μεθυστική και εθιστική. Η μαμά της ή η γονείς της, η οικογένειά της, μετά από αυτό το... Η μαμά της είναι κατοικώνα και καθομοίως. Εγώ στη μάνα της είπα ότι κακώς έχουμε την Άννα Μαρία. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με τη μάνα της και να κλείσουμε σε επόμενο με την Άννα Μαρία.